με την εξαιρετική πιθανότητα το να χρεωθεί η περιφέρεια να καταβάλει αποζημιώσεις ισόπωσες με τις εκροές που έγιναν για αυτά τα ημιτελή έργα. Και το δεύτερο στοιχείο, πόσο σημαντικό θέμα είναι, εάν η περιφέρεια Πελοποννήσου στην προσπάθεια που κάνει αυτή τη στιγμή βάλει κάποιες deadline για την επόμενη επιχειρησιακή περίοδο. Εδώ θα αποφασίσουμε συγκεκριμένες προθεσμίες τις οποίες πρέπει να τις στηρίσουμε. Εάν δεν τηρηθούν αυτές οι προθεσμίες, θα αναγκαστώ εγώ για να διαφυλάξω τα συμφέροντα της περιφέρειας, των δικαιούχων και των υπηρεσιών μας, να αποχωρήσω σε κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Και δεν θέλω ποτέ αυτό να το κάνω, γιατί η συνεργασία μας είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δεν θέλω να βρεθώ σε αυτή την οδυνηρή κατάσταση. Και θα κάνω επίσης μία διαπίστωση. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, 1,5 χρόνο, που δουλεύουμε μαζί σε διάφορα θέματα, βγαίνει ένα συμπέρασμα. Ενώ οι δικές μας υπηρεσίες πολύ γρήγορα προσαρμόζονται στα καινούργια δεδομένα, αλλά και στην εμπειρία που αποκτάμε από την διαχείριση του ΕΣΠΑ, η ποιότητα των δικαιούχων αποτελεί ένα μεγάλο βαρύδι και αγκάθι στην προσπάθεια υλοποίησης και επίτευξης των στόχων για το ΕΣΠΑ. Αυτό ήθελα να σας το πω ως επισήμανση. Ανεξάρτητα το τι θα γίνει με τα ημιτελή που είπαμε ότι πλέον υπάρχει deadline, η ημερομηνία που θα ορίσουμε και ιδιαίτερα στις δικές μας υπηρεσίες θα τηρηθεί με αυστηρό τρόπο, από την άλλη πλευρά και όσοι αυτή τη στιγμή είναι δικαιούχοι κάποιων έργων του ΕΣΠΑ, εάν δεν κινηθούν σύμφωνα με τις βασικές εντολές και κατευθύνσεις που δίνει η διαχειριστική μας αρχή, τότε θα βρεθώ στην τραγική θέση να απεντάξω έργο. Αλλά είμαι αποφασισμένος. Δεν μπορούμε πλέον να καθυστερούμε. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει, θα έλεγα, πάνω από 10 συναντήσεις για τα ημιτελή έργα. Και σε όλες αυτές τις συναντήσεις υπήρχαν δεσμεύσεις από τις υπηρεσίες που έχουν τα ημιτελή έργα, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν μέχρι σήμερα. Λοιπόν, νομίζω σήμερα πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Ας πει ότι θα το ολοκληρώσω σε 5 μήνες, δεν έχει σημασία, αρκεί αυτό που θα πει να υλοποιηθεί. Διότι από εκεί και πέρα το πρόγραμμα κινδυνεύει να χάσει πόρους, οι πόροι θα χρεωθούν στους τελικούς δικαιούχους και έπεπτε συνέχεια. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν πρέπει να χαλάσουμε αυτό το καλό κλίμα που υπάρχει, να δεσμευτούμε όλοι μας εδώ συγκεκριμένα και να ολοκληρώσουμε τα έργα.